Αρκετοί Ευρωπαίοι επιλέγουν να μην πάνε διακοπές, καθώς ήδη ψήνονται από τις ψηλές θερμοκρασίες αλλά και από τον καύσωνα, ο οποίος λιώνει αρκετές περιοχές της Ευρώπης. Και στον Δήμο Χερσονήσου, ο οποίος αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά θέρετρα του νησιού, επιχειρηματίες αντικρίζουν πτώση της τουριστικής κίνησης, η οποία αγγίζει ακόμη και το 20%. Όντως έχουμε μείωση και αυτό ήταν αναμενόμενο σύμφωνα με όλες τις αναλύσεις που είχαν προηγηθεί τους μήνες. Και η αιτία ήταν βέβαια η βασική πλήρης ανάκαμψη της τουρκικής αγοράς λόγω και της αλληπάλληλης υποτίμησης της τουρκικής λίρας και της ανάκαμψης βεβαίως της Αιγύπτου και της Τινησίας. Υπάρχει μια μειωμένη ζήτηση στην ουσία. Δηλαδή όταν έχουμε αεροπλάνα τα οποία έρχονται και οι θέσεις είναι άδειες και έχουμε και άδεια κρεβάτια στα ξενοδοχεία, εκεί πρέπει να αναρωτηθούμε το τι δεν πάει καλά. Όταν αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η Ευρώπη έχει θερμοκρασίες από 28 έως 37 βαθμούς και αναμένεται να ανέβουν. Δηλαδή, ακούμε και για 42 και για 40, οπότε αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει. Το τελευταίο που σκέφτεται άλλος είναι να δώσει 2.000-3.000 ευρώ να φύγει να πάει κάπου διακοπές. Δεν προκύπτει η ανάγκη δηλαδή. Είναι πολύ ωραία εδώ. Έχω έρθει από την Ολλανδία μαζί με τον φίλο μου τον Γιώργο. Στις μειωμένες πληρότητες των ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων αναφέρονται ξενοδόχοι και τουριστικοί παράγοντες, ενώ την ίδια ώρα ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα στα καταστήματα εστίασης και σε άλλες επιχειρήσεις. Δεν πάμε καθόλου καλά. 50% κάτω είμαστε. Τόσο πολύ. Ναι, τόσο πολύ. Τι να κάνουμε, να το παλέψουμε. Δεν είναι το ίδιο το πριν ένα χρόνο. Δεν είναι. Αυτό το χρόνο είναι πιο δύσκολο. Ναι, δύσκολα. Μέχρι στιγμής δεν ήταν αυτό που περιμέναμε, αλλά περιμένουμε αρκετό κόσμο. Οι τουρίστες είναι καλοί, αλλά είναι συντηρητικοί σε σχέση με άλλες χρονιές. Every day, 5-hour trip. Amazing trip. Κάθε μέρα 5 ώρες ταξίδι. Φανταστικό ταξίδι. Δουλεύω επί 10 χρόνια στην ίδια εταιρεία. Για μας είναι πολύ καλά εδώ. Αυτό το ρεκόρ που είχε γίνει το περσινό ήταν μια εξαιρετική συγκυρία και είχε και σχέση και με τα γεωπολιτικά. Οπότε δεν θα επαναληφθεί πάρα πολύ σύντομα. Βλέπετε και τον Ιούλιο να έχουμε πτώση. Ναι, αυτό είναι τώρα το παράδοξο, ότι και τον Ιούλιο-Αύγουστο έχουμε δοθεί προσφορές. Και κυριολεκτικά αρκετοί περιμένουν τις λεγόμενες κρατήστε, αν θυμηθούμε εκείνο τον παλιό όρο που λέει το last minute, για όσοι το θυμούνται, επανέρχεται. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 3, 4, 5 χρόνια οι τιμές έχουν αυξηθεί στην περιοχή μας. Όπως έχω ξαναπεί, δεν θεωρώ ότι είμαστε ακριβοί, έχουμε γίνει ακριβότεροι. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από τον παραλιακό δρόμο της Χερσονήσου, όπως και σε καταστήματα εστίασης. Ενώ δεν λείπουν και τα προβλήματα ηλεκτροδότησης, με επαγγελματίες να διαμαρτύρονται. Τα προϊόντα μας είναι για πέταμα. Τώρα έχουν κάνει μία μικρή σύνδεση προσωρινή. Μας είπανε μην ανάψετε το air conditioning γιατί δεν ξαναπέσει το ρεύμα. Η υπηρεσία εδώ πέρα, στην τεχνική υπηρεσία που υπάρχει, το υποκατάστημα της Χερσονήσου του ΔΕΗΔΕ, τέλος λέει του χρόνου θα το κλείσουν γι' αυτό και θα φύγουν και οι τεχνικές υπηρεσίες. Έλεος, τουριστική σεζόν δεν πάει που δεν πάει καλά. Να τις δώσουμε άλλη μια, να την πάμε ακόμα πιο χαμηλά. Η πτώση της τουριστικής κίνησης φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και για τους καυτούς μήνες του καλοκαιριού, με τα μηνύματα να μην είναι αισιόδοξα και για το 2020.